Πανιερότατε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, και έτσι είναι, μια ιστορική μέρα για την πόλη της Λάρνακας και τους δημότες της, αλλά και όχι μόνο. Είναι μια ιστορική μέρα, αν θέλετε, και για την Κύπρο ολόκληρη. Αφού το μεγαλεπίβολο έργο που συνδέεται με την αναμόρφωση της περιοχής στην οποία θα αναπτυχθεί το λιμάνι και η Μαρίνα Λάρνακας δεν παίρνει μόνο σάρκα και οστά, αλλά θα συμβάλλει με την υλοποίηση όχι μόνο στην πρόοδο της Λάρνακας, αλλά όλης της επικράτειας. Και δεν μπορώ παρά να δηλώσω την ευαρέσκεια της πολιτείας, αφού με την εν λόγω ανάπτυξη ικανοποιείται ένα ακόμη απόλυτα δικαιολογημένο για δεκαετίες αίτημα του Δήμου Λάρνακας. Είναι αρκετό και μόνο να αναφέρω πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση, είχε αναφερθεί και προηγουμένως, που έγινε ποτέ στην Κύπρο, με εκτιμόμενη συνολική δαπάνη 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε πλήρη ανάπτυξη του έργου. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί, των εργασιών αναβάθμισης, επέκτασης, λειτουργίας και συντήρησης, τα έργα ανάμεσα σε άλλα αφορούν την ανάπλαση του οδικού δικτύου και την δημιουργία υποδομών οικιστικής, εμπορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής χρήσης. Το πλέον σημαντικό είναι ότι πέραν της δημιουργίας 4 και πλέον νέων θέσεων εργασίας και την αναβαθμισμένη ταυτότητα που θα προσδώσει στο τουριστικό μας προϊόν, τα πρόσθετα πέραν των επενδύσεων, εκτιμόμενα ωφέλη για την οικονομία, υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά την περίοδο βεβαίως πλήρους ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, το κέρυας σημασίας έργο της ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας έρχεται να προσθεθεί στην εμφανώς αναζωογονημένη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη τα τελευταία χρόνια. Αναζωογονημένη εικόνα η οποία προκύπτει σαν αποτέλεσμα της υλοποίησης πληθώρας αναπτυξιακών έργων, τα οποία αναδιαμορφώνουν εξ ολοκλήρου τη Λάρνακα, συνεργώντας δυναμικά στη μετατροπή της σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Σε μια πόλη που αποτελεί πλέον ένα ελκυστικό τόπο διαβίωσης, ένα τόπο επιχειρηματικής, εμπορικής και τουριστικής δραστηριοποίησης. Είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας, αφού η σημαίνουσα αυτή αναπτυξιακή όθηση των τελευταίων χρόνων οφείλεται, και πρέπει να το τονίσω, στη στενή συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Οφείλεται στην στενή συνεργασία μεταξύ ενός εμπνευσμένου δημάρχου αλλά και ενός ικανοτάτου Δημοτικού Συμβουλίου που εβοήθησαν έτσι ώστε μέσα από τη συνέργεια, την οριμότητα των έργων να μας επιτρέπεται χρηματοδοτώντας τα να επιτελούνται έργα που για δεκαετίες ήσαν είτε στα αζήτητα είτε εν πάση περιπτώσει στην αδυναμία από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης και αδυναμίας ενδεχόμενα τοπικών αρχών να συνδυαστούν έτσι ώστε να προσφέρουν από αυτό που χρωστούμε στους πολίτες. Έτσι, για να αντιληφθείτε το εύρος της απόδοσης της συνεργασίας, είναι χαρακτηριστικό πως όσον αφορά τον Δήμο Λάρνακας, από το 2015 και μετά ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης έργα συνολικού ύψους 141 εκατομμυρίων ευρώ. Και μιλώ για τον Δήμο της Λάρνακας. Το εύρος των έργων δεν μου επιτρέπει να απαριθμίσω το καθένα από αυτά, αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω πως το πλέον σημαντικό είναι το γεγονός πως ικανοποιήθηκαν πάγια και διαχρονικά αιτήματα των Λαρνακαίων, τα οποία
για διάφορους λόγους εδώ και δεκαετίες έμεναν στην αδράνεια. Και δεν αναμένουμε και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο που μόνο η επένδυση αναδεικνύει το εύρος των οικονομικών ωφελημάτων προς την πόλη και τη χώρα, όπως έχω προαναφέρει. Αναφέρομαι και στην μετακίνηση των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το λιμάνι, των εγκαταστάσεων των πετρελαιοειδών, που αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή ανάπτυξης σε μια χρόνια υποβαθμισμένη περιοχή. Αν αναλογιστείτε την ανάπτυξη του λιμένου και της μαρίνας, με μια έκταση πλέον ακτής 8 και πέραν χιλιομέτρων, αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που προσλαμβάνει και αναβαθμίζει την πόλη της Λάρνακας. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην νέα πτέρυγα εν τη ουσία του νέου νοσοκομείου Λάρνακος, στην παραχώρηση των κτηρίων του παλιού νοσοκομείου για στέγαση του Δημοτικού Μεγάρου της πόλης, στην ολική αναμόρφωση του αστικού κέντρου της πόλης με σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί, όπως μεταξύ άλλων δημιουργία πολυχώρου δημιουργικότητας, πολυχώρου κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης και πολυχώρου νεολαίας, ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας, κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αλαζάρου, αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Δρούσας, δημιουργία υπαίθριας αθλητικής υποδομής στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου, νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Λάρνακας, ανάπτυξη οδών και επίστρωση σημαντικών οδικών αρτηριών, αλλά και τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που ήταν απαραίτητος αναγκαία σε μια πόλη που κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενθύμιζε και ολίγον Βενετία, χωρίς τα πλεονεκτήματα της Βενετίας. Ελπίζω ότι με τα έργα που επιτελούνται και θα επιτελεστούν, χωρίς την πλημμύριδα από τις βροχές, θα έχετε την ευκαιρία να απολαμβάνετε μια σύγχρονη, καθόλου ανανεωμένη πόλη, όπως ήταν οι παλιές δόξες της Λάρνακας. Αυτή είναι η βούληση, είναι η επιθυμία, είναι ο στόχος της στενής συνεργασίας με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραλείψω βεβαίως να αναφέρω την τρίτη φάση βελτίωσης του παραλιακού δρόμου, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης, αφού συνδέει την ίδια ώρα το λιμάνι, την μαρίνα, με τη νέα ακτή της Λάρνακας. Δεν θέλω να αναφερθώ στα διάφορα έργα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, Δήμαρχε μου, κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας απολογισμού του έργου μου, αφού παραμένουν και ελάχιστοι μήνες πρώτης αποχώρησης. Οπότε σήμερα σέβομαι τον χρόνο όλων, σέβομαι ιδιαίτερα τη σημασία του έργου και δεν θέλω να αποκεντρώσω την προσοχή μας από αυτό που πρέπει. Κυρίες και κύριοι, τα πιο πάνω, λειτουργώντας προς την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης, καθιστά απολύτως σαφή τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνεργασία κεντρικής και τοπικής εξουσίας, και θέλω να το τονίσω. Όπως έχω πολλές φορές σημειώσει, θα ήθελα να σας επαναβεβαιώσω πως πάντοτε στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, της αξιολόγησης των έργων που μπορεί να συγχρηματοδοτηθούν, που εξαρτώνται πάντοτε από τις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν έχουν οριμάσει ή όχι τα έργα, θέλω να θεωρείται δεδομένη τη στήριξη της κυβέρνησης στα όρημα και προσιλοποίηση έργα. Η δυνατότητα η οποία θα προσλάβει ακόμη περισσότερες διαστάσεις ύστερα και από την ψήφιση, μια δυνατότητα που θα προσλάβει ακόμη περισσότερες διαστάσεις ύστερα από την ψήφιση της μεγάλης μεταρρύθμισης που από κοινού σχεδιάσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Και θέλω θερμά να ευχαριστήσω, φίλε Δήμαρχε, γιατί ως πρόεδρος της Ένωσης Δήμων είχες τη δική σου σημαντική συμβολή στο να επιτευχθεί επιτέλους αυτή η μεταρρύθμιση. Μπορεί να μην ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές ή τις μελέτες. Όμως έγινε ένα άλμα, ένα πρώτο βήμα, ενδεχόμενα στο μέλλον να απαιτηθεί να γίνουν τροποποιήσεις. Έτσι πάντοτε συμβαίνει όταν γίνονται οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στην αρχή με δισταγμό, στη συνέχεια αφού κατανοηθούν η σημασία, με τόλμη στην περαιτέρω βελτίωση, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και μιλούμε για μια μεταρρύθμιση που θα δώσει επιτέλους την δυνατότητα στις διοικήσεις των Δήμων και κοινοτήτων να ανταποκριθούν με οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αυτοτέλεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών, των Δημοτών. Ευελπιστώ πως και μια σωρία άλλων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή θα τύχουν της αναλόγου αντιμετωπίσεως από τα κόμματα, ανεξάρτητα αν βρίσκονται στηρίζουν την κυβέρνηση ή αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Έτσι είναι η δημοκρατία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι καμιά των πολιτικών δυνάμεων δεν διανοείται να αρνηθεί να υιοθετηθούν μέτρα που θα είναι προς όφελος του συνόλου του λαού. Και το σύνολο του λαού ή από το σύνολο του λαού προέρχονται βεβαίως και οι πολιτικές δυνάμεις. Κυρίες και φίλοι, όπως έχω προαναφέρει, η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Λάρνακα και τους δημότες της, καθώς το έργο ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας θα δώσει μια νέα πνοή, όπως έχω προαναφέρει, στην ανάπτυξη της πόλης και όχι μόνο. Γι' αυτό και για ακόμη μια φορά θα ήθελα να επενέσω όλους όσους εργάστηκαν για την επίτευξη της συμφωνίας, είτε πρόκειται περί του Υπουργείου ή της ομάδας εργασίας, δεν θα κάνω ειδικότερη αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουν ακουστεί, είτε ιδιαίτερα σε τολμηρούς επενδυτές που με όραμα ετόλμησαν να επενδύσουν έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, είτε πρόκειται για τον φίλο Δήμο Αλεξάνδρου, είτε για τον CEO του consortium, τον Αιγιάλ Μπενταβίτ, τους οποίους και θερμά ευχαριστώ, γιατί με την δική τους πρωτοβουλία, με το δικό τους όραμα, την δική τους τόλμη, βάζουν τη σφραγίδα στην ανάπτυξη της πατρίδας μας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της αγαπημένης πόλης της Λάρνακας. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε καλό, κάθε επιτυχία, που θα είναι επιτυχία όχι μόνο δική σας, αλλά και της πατρίδας μας. Ευχαριστώ θερμά.